Από τα κλειδιά και τις βρύσες, τα πινέλα και τους πίνακες πέρασε ο αυτοδίδακτος ζωγράφος Βαγγέλης Παπαγγελής. Υδραυλικό στο επάγγελμα, ωστόσο τα τελευταία 10 χρόνια η κρίση στην οικοδομή τον οδήγησε να αφοσιωθεί στην τέχνη του και σε αυτό που από μικρό παιδί ονειρευόταν να κάνει, να ζωγραφίζει. Είμαι υδραυλικός και λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια έχω μείνει άνεργος από τη δουλειά μου, ασχολήθηκα περισσότερο με τη ζωγραφική. Η ζωγραφική από τα παιδικά μου χρόνια είναι το κάτι που αγαπώ, αγαπούσα και αγαπώ πάρα πολύ. Το επάγγελμα του υδραυλικού το έκανα για να ζήσω. Ναι, είμαι αυτοδίδακτος. Έχω μελετήσει πάρα πολύ σχετικά με τη ζωγραφική, έργα μεγάλων ζωγράφων, πολλά βιβλία περί ανατομίας. Η τρίτη κατά σειρά έκθεσή του με τίτλο «Θεάσεις» φιλοξενείται αυτές τις μέρες στη Βικελαία Βιβλιοθήκη και θα βρίσκεται εκεί έως τις 2 Νοεμβρίου. Εκτίθενται περίπου 30 έργα, πορτρέτα τα περισσότερα με του Καζαντζάκη και του Ψαραντώνη να ξεχωρίζουν. Κάποια είναι επηρεασμένα από κοινωνικά ζητήματα όπως αυτά της κρίσης και του μεταναστευτικού και άλλα καταπιάνονται με ιστορικά γεγονότα όπως το ολοκαύτωμα της Γιάννη. Είναι πολύ συγκινητική, θα έλεγα, η προσέλευση του κόσμου και όχι μόνο η παρουσία τους, αλλά και όσα έχουν πει για μένα. Ναι. Εσείς τώρα που η οικοδομή παίρνει σιγά σιγά τα πάνω της, σκέφτεστε μήπως όταν θα ξεκινήσουν πάλι δουλειές να κάνετε και τα δύο? Ναι, ίσως. Παραδίδω μαθήματα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμηνίων, σε μικρά και μεγάλα παιδιά που αγαπάνε τη ζωγραφική και δουλεύω και δικά μου έργα. Καθημερινά λάτρεις της ζωγραφικής επισκέπτονται την έκθεση του πρώην υδραυλικού και νυν ζωγράφου και εντυπωσιάζονται από την έμπνευσή του και το ταλέντο του. Ο ίδιος αποτελεί την απτή απόδειξη πως κάποιες φορές, ακόμα κι αν έχεις βρεθεί σε δρόμο που δεν σου ταιριάζει, η ζωή θα βρει τον τρόπο να σε οδηγήσει σε αυτό που γεννήθηκες να κάνεις.